Το αποτέλεσμα ήταν λίγο παράλογο σχετικά με τα αναμενόμενα. Κάποιοι άνθρωποι απειλάγησαν, κάποιοι άλλοι παραδόξως κρίθηκαν ένοχοι. Βεβαίως θα κριθεί το αποτέλεσμα το τελικό στο εφετείο. Εσάς ο πελάτης σας... Ο πελάτης μου είχε δοθεί στις δύο προηγούμενες δίκες της συνεταιριστικής. Σήμερα δικάστηκε με αναστολή. 4 έτη. 4 έτη. Ελαφρυντικά. Πολύς ελαφρυντικά, δεν είχε τις προϋποθέσεις. Θα ασκήσουμε έφεση και ελπίζουμε ότι θα δοθούμε. Η ποινή για τον διευθυντή είναι μεγάλη και δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι είναι ηλικίας 82 ετών με ευδόκιμη υπηρεσία στην Εμπορική Τράπεζα και με λευκό ποινικό μετρό, στοιχεία τα οποία συνηγορούν και με την προσωπικότητά του που οδηγούν φυσικά σε μείωση της ποινής και όχι σε αυτή την υπερβολική κατά την άποψή μου. Θα προχωρήσετε σε έφεση δηλαδή. Έφεση εννοείται. Τον άλλο έχω, είναι 2 χρόνια με αναστολή, δεν θα κάνει έπεση. Κύριε Αλμπάνη, πείτε μας λίγο για την έκβαση της υπόθεσης. Όσο με αφορά, θεωρώ ότι ήταν μια ηθική δικαίωση για μένα, διότι το 2004 θεωρώ ότι, όπως απεδείχθηκε από την ακροαματική διαδικασία και από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της εποχής, προκύπτει ο αγώνας που έκανα για την ανάδειξη κάποιων κακών πραγμάτων που συμβαίναν στην τράπεζα, τα οποία τα κατήγγειλε και στην Τράπεζα της Ελλάδος, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Και θεωρώ ότι σήμερα η απόφαση ήταν μια ηθική δικαίωση για μένα. Βεβαίως συναχωρήθηκα για κάποια άτομα που καταδικαστήκαν, τα οποία θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε, γιατί και αυτοί ήταν συνειδητοί μου. Ήσασταν πρόεδρος. Τότε δεν ήμουν πρόεδρος, τότε ήμουν απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρος ήμουν μετά.